Καλησπέρα σε όλους τους αγγλίδες και φίλους του γηπέδου. Πέμπτη σήμερα και οι εργασίες στη Νέα Φιλαδέλφια συνεχίζονται κανονικά. Βρήκα λίγο χρόνο να έρθω στο γήπεδο, καθώς αυτές τις μέρες έχω αρκετές δουλειές και δεν προλαβαίνω να έρθω ούτε καν για βόλτα. Βλέπω ότι έχουν προχωρήσει εργασίες, έχουν τοποθετήσει σκέλετο ίδιο με αυτό που είχαν τοποθετήσει στη δυτική πλευρά για να ντύσουν τις δύο άκρες, αυτές τα δύο κλιμακοστάσια του γηπέδου, μάλλον το κτίριο των μουσείων, και θα έχει την ίδια κλίση που θα φαίνονται σαν πύλες, όπως φαίνεται και στη δυτική πλευρά. Βλέπουμε εδώ και την πίσα που έχει πέσει για τη μόνωση της οροφής της υπογειοποίησης. Και προχωράμε λίγο. Βλέπουμε και από εδώ τους σκέλετους που έχουν τοποθετηθεί σε αυτή την πλευρά. Είπαμε θα έχει μια κλίση από κάτω προς τα πάνω που θα φαίνονται σαν μεγάλες πύλες, μάλλον μια μεγάλη πύλη ενός κάστρου. Πάμε να δούμε και στη δυτική πλευρά. Στην δυτική πλευρά βλέπουμε ότι οι εργασίες για το τυχάκι το εξωτερικό έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται με σιδερώματα. Εδώ έχουμε και μια εργασία για το δέντρο, ένα δέντρο που ήταν έτοιμο να πέσει, το οποίο το κόβουνε. Έχουν στρώσει κάτω από την υπογειοποίηση το δρόμο και έχει μείνει η πίσα. Για πάμε λίγο να το δούμε καλύτερα. Λοιπόν, από εδώ μέσα από τα κάγκελα το γραφείο της αριστεχνικής βλέπουμε καλύτερα και την σωλήνα αποχετεύσεων που έχει περάσει μέσα από το τοιχείο, το οποίο θα σκελοδεθεί μαζί με αυτήν να από μέσα του. Να και το δέντρο που σας έλεγα πριν, το οποίο ήταν έτοιμο να πέσει, οπότε και το κόβουνε. Και προχωράμε να δούμε προς τα πάνω. Ποδηλατάτο σήμερα. Εδώ βλέπω έναν εργάτη, κάτι κάνουν μέσα τα τζάμια. Και ο πυλώνας που έχει προχωρήσει. Λοιπόν, έχουν περάσει με μάρμαρο ένα μεγάλο κομμάτι του πυλώνα, πάνω από το μισό. Τουλάχιστον από την εξωτερική πλευρά, από την εσωτερική δεν ξέρω, λογικά και από την εσωτερική θα έχουν κάνει κάποια δουλειά. Δεν βλέπω κάποιες εργασίες σήμερα. Πάμε να δούμε βόρεια τι έχουν κάνει. Λοιπόν, βόρεια βλέπουμε έχουν προχωρήσει αρκετά. Έχουν σκάψει ένα κομμάτι γύρω στα 2 μέτρα. Στο πιο βαθύ το κομμάτι. Οι εργασίες έχουν σταματήσει προσωρινά διότι βλέπετε τα νερά, μάλλον περνάει κάποιες σωλήνες από κάτω. Λογικά δεν θα είναι κάποιο πρόβλημα, θα επιληθεί και θα συνεχίσουν κανονικά οι εργασίες και το σκάψουμε όλες αυτές τις πλευράς, τουλάχιστον 5 με 6 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε.
έχουν ξεκινήσει ήδη να τοποθετούν σκαλοσίες και στον βορειοανατολικό πυλώνα, παρόλο που δεν έχει τελειώσει ακόμα ο βορειοδυτικός. Προφανώς θα το πάνε λίγο πιο γρήγορα τώρα και κάποια στιγμή θα πιάσουν, όταν θα τελειώσουν λογικά τον βορειοδυτικό πυλώνα, θα πιάσουν και τον νότιο-δυτικό, αν και εκεί θα δούμε, διότι μπαίνουν αρκετά οχήματα για τις εργασίες εσωτερικά του γηπέδου, οπότε ίσως να το αφήσουν και για πιο αργότερα. Λοιπόν, ανατολικά βλέπουμε εδώ να έχει στρωθεί αρκετό, βασικά σε όλη την πατριά του Κωνσταντίνου έχει στρώνε το χώμα πάνω από την κάλυψη της υπογειοποίησης. Να πούμε ότι κάτω από την υπογειοποίηση έχει στρωθεί ο δρόμος, έχει σιώσει δηλαδή, και απομένει μόνο η ασφαλτόστρωση, ενώ εδώ σιγά σιγά και σταδιακά στρώνει και αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι θα πέσει μπετόν πάνω από το χώμα αυτό. Αυτά εδώ τα μικρά σιδεράκια, αν μπορείτε να τα δείτε στο χώμα, υποδηλώνουν μέχρι που θα φτάσει το πετό. Είναι για τους εργάτες αυτό, από ό,τι μας είπε εδώ ο Μάστορας. Να πω ότι αυτό που βλέπετε στα πλάγια εκεί, σαν καλούπια, πέρα από καλούπια, θα είναι και περνάνε γραμμές ηλεκτρικές για το φωτισμό. Εδώ θα πούνε στήλοι κολόνες για να φωτίζεται σωστά ο πεζόδρομος. Νέα τεχνολογία σχετικά με ηλιακά πάνελα από πάνω, θα δούμε, δεν ξέρω. Και πάνω από τον πετό δεν είναι ότι θα μπει το τουβλάκι, χρώματος γκρι και κίτρινο. Εδώ βλέπουμε και την που είπαμε να ισιώνει το δρόμο, μάλλον όχι το δρόμο, το πεζόδρομο από πάνω, με το χώμα που έχουν ρίξει, και στο βάθος η εργασία για τις ηλεκτρικές γραμμές, οι οποίες θα είναι σε όλο τον πεζόδρομο μέχρι τουλάχιστον στην τοπών, ώστε να μπουν οι στήλοι με τις κολόνες φωτισμού. Εδώ είναι το μεγάλο grader, το οποίο ισιώνει όλο το χώμα, μέχρι και την πυλώνια οδό. Μπήκαμε και λίγο εσωτερικά να δούμε τις εξελίξεις στο γήπεδο, εσωτερικά του γήπεδου. Βλέπετε όλες τις τζαμαρίες, βλέπετε εδώ το VIP Lounge, το εστιατόριο των VIP, το οποίο έχουν φέρει διάφορα να βάλουν να φτιάξουν. Εδώ τα κάγκελα τα οποία στο κάτω διάζουμε έχουν τοποθετηθεί σχεδόν όλα, και στις μπούκες και χαμηλά κάτω. Και έχουν μπει και τα περισσότερα κάγκελα στις μπούκες του πάνω διαζώματος, νομίζω σε όλες τις μπούκες, και έχουν μείνει τα κάγκελα στη κάτω πλευρά, τα οποία τα έχουν έτοιμα να τα βάλουν. Να, εδώ είναι η μπούκα. Να δείξουμε εδώ το εστιατόριο από το κτίριο των μουσείων, με τζαμαρίες κανονικά, και αυτό θα έχει θέα σε όλο το γήπεδο. Και προχωράμε. Λοιπόν, στην ανατολική πλευρά κάποια τεραταχτή αλλαγή δεν βλέπω, τουλάχιστον από την τελευταία φορά. Οι βάσεις ακόμα κάτω είναι,
Η Σκαλουσιά έχει τοποθετηθεί στο βόρειο ανατολικό της κομμάτι, αλλά δεν βλέπω να έχουν βάλει κάποια βάση για τα Edelbond. Και εννοείται οι εργασίες που είδαμε και πριν στον πυλώνα. Παιδιά, παίρνουμε κάρτα φιλάθλου, δεν το ξεχνάμε. Όσοι μπορούμε να πάρουμε έστω και την κάρτα των 10 ευρώ, αν όχι των 20, για όποιον έχει κάτι παραπάνω να δώσει και να βοηθήσει την αίσθηση τεχνική. Είπαμε, ανοίγει νέα τμήματα, είχε ανοίξει, φέτος άνοιξε νομίζω γύρω στα 3 με 4 νέα τμήματα, με ενόργανη γυμναστική, με τμήματα στο γυναικείο hardball και πολλά άλλα, και προχωράμε να την ενισχύσουμε. Θα έχω και το link από κάτω, δεν παίρνει πολλή ώρα, 5 λεπτά παίρνει, ή όποιος θέλει μπορεί να πάει και τα καταστήματα public να πάρει. Αυτά. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας σήμερα και μόνο ΑΕΚ.